Σε έναν ιδανικό κόσμο, σκοπός κάθε αντιπαράθεσης θα ήταν η αναζήτηση της αλήθειας. Στο τέλος ενός παραγωγικού διαλόγου, είτε ο ένας ομιλητής έχει καταφέρει να πείσει τον άλλον, είτε και οι δύο καταλήξανε σε ένα τρίτο συμπέρασμα που είναι λιγάκι πιο κοντά στην αλήθεια. Δεν θα έπρεπε να απασχολεί κανέναν αν η άποψη που επικράτησε ήταν η δική του ή του συνομιλητή. Αλλά δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Και αυτά είναι ένα μάτσο χιπικές ιδέες, αν θέλεις τη γνώμη μου. Ο διάλογος είναι πόλεμος. Τα σφαλερά επιχειρήματα, τα όπλα σου. Το διακύβευμα, η εξαιρετικά εύθραυστη ματαιοδοξία σου. Μόνο ένας μπορεί να επικρατήσει. Ετοιμάσου για μάχη. Στέφανος Βαμβάκος, ο άνθρωπος πίσω από το κανάλι Καθημερινή Φυσική, που μετράει μέχρι στιγμής και διαρκώς ανεβαίνει περισσότερους από 220.000 συνδρομητές στο YouTube. Στέφανε, να σου πω καταρχήν ότι και εγώ και ο Παναγιώτης είμαστε ούτως ή άλλως φαν του καναλιού σου. Με πολύ εύληπτο, ωραίο και δημιουργικό τρόπο παίρνουμε γνώση για μια σειρά πολύ ενδιαφέροντων ζητημάτων που άπτονται σε πολλούς τομείς. Πώς θα μας περιέγραφες όμως εσύ, Στέφανε, το κανάλι σου? Δεν είναι ακριβώς φυσική, όπως παραπέμπει το όνομά του, μάλλον είναι και φυσική και άλλα πράγματα. Τι θα έλεγες εσύ? Σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Νομίζω αν έπρεπε να το περιγράψω έτσι σε μία πρόταση το κανάλι, θα έλεγα πως είναι βίντεο για θέματα τα οποία προσωπικά βρίσκω ενδιαφέροντα και θέλω να μοιραστώ με τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκίνησε σαν κανάλι για τη φυσική, γι' αυτό και το όνομά του είναι η Καθημερινή Φυσική. Σταδιακά έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, όχι ότι έχουμε αποκλείσει πια τη φυσική, απλά δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί και με άλλους τομείς. Ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε ένα βίντεο το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ, στο οποίο ασχολείσαι με το ασυνείδητο. Και με αφορμή αυτό λοιπόν, ας μην πούμε αρχικά σε φυσική, θα θέλαμε και εμείς, γιατί έχουμε περιέργεια, να σε ρωτήσουμε, τελικά το ασυνείδητο μας καθορίζει περισσότερο από όσο πιστεύουμε? Η σύγχρονη νευροεπιστήμη αυτό δείχνει, προς τα εκεί τίνει, ότι όλες οι διεργασίες που γίνονται κεφαλικά ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή να μπορούμε να τις ελέγχουμε, είναι πολύ περισσότερες και παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που ίσως θεωρούμε mm-hmm. ότι παίζουν. Άρα λοιπόν, τώρα, κάποια φορά, ναι, οι αποφάσεις μας οδηγούνται και τροφοδοτούνται από κάπου αλλού για διάφορα θέματα. Ναι, ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Όχι ότι μας ελέγχει με την έννοια ότι μας εξουσιάζει και δεν μπορούμε να του πάμε κόντρα ή δεν μπορούμε, ας πούμε, συνειδητά να αλλάξουμε απόφαση. Απλά πολλές αποφάσεις που παίρνουμε τις έχουμε προαποφασίσει κατά κάποιο τρόπο μέσω αυτής της διαδικασίας. Το οποίο περνάνε πάρα πολλές, έτσι. Και μια διαδικασία βέβαια που διαμορφώνεται και από πολλές επιλογές που έχουμε κάνει στη ζωή μας ήδη και από την παιδική ηλικία, έτσι. Παιδική ηλικία ίσως. Ναι, και από επιλογές και από το και περιβάλλον μας, έτσι, από το κοινωνικό και οικογενειακό μας περιβάλλον. Mm-hmm. Όπως λέμε και όπως νομίζω έτσι λένε και οι κοινωνιολόγοι, ότι είμαστε προϊόντα του περιβάλλοντος μας. Στέφανε, αυτό δεν είναι θέμα φυσικής, έτσι, ενώ αυστηρά φυσικής. Εσύ αυτή τη γνώση πώς τη λαμβάνεις και μας τη μεταδίδεις με τόσο ωραίο τρόπο? Κοίταξτε, μέσω έρευνας κυρίως, από βιβλία σχετικά που διαβάζω, μέσω έρευνας στο διαδίκτυο. Καμιά φορά έρχομαι και σε επαφή με ειδικούς όταν, ας πούμε, κάποιο θέμα δεν αφορά αποκλειστικά τον τομέα μου και θέλω να σιγουρευτώ για κάποια δεδομένα, κάποιες προτάσεις, ας πούμε, στο κείμενο. Έρχομαι και σε επαφή με ειδικούς και τους λέω, αν μπορείτε, ας πούμε, κοιτάξτε λίγο αυτό το κομμάτι, αν έχετε κάποια διόρθωση να προτείνετε. Κυρίως όμως νομίζω η βασική πηγή πληροφοριών είναι τα βιβλία και το διαδίκτυο. Και το κανάλι, όπως είπαμε και είναι και πασίνος ούτως ή άλλως, ονομάζεται Καθημερινή Φυσική. Τα περισσότερα βίντεο, ναι, αφορούν σε φυσική. Είναι κάποια, όπως και πριν με το ασυνείδητο, που μας προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άλλο ένα βίντεο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε, γιατί, διότι κατά τη γνώμη μας παρουσιάζει και έναν τελείως καινούριο κόσμο. Έχουμε κάνει και παλιότερα δημοσιεύματα για αυτό, ωστόσο εσύ το εξηγείς με ακόμα καλύτερο τρόπο, είναι ο μαγικός κόσμος της κβαντομηχανικής. Η φυσική όμως πήρε διαζύγιο από την κοινή λογική όταν πρώτο έπεσαν στην αντίληψή μας τα φαινόμενα της κβαντομηχανικής.
Πολύ χοντρικά, η φυσική μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες. Στην κλασική μηχανική, η οποία μελετάει αντικείμενα πολύ μεγαλύτερα από άτομα που κινούνται με πολύ μικρότερες ταχύτητες από το φωτός. Στην σχετικιστική μηχανική, η οποία επεκτείνει την κλασική και μελετάει αντικείμενα που ταξιδεύουν με ταχύτητες συγκρίσιμες με αυτή του φωτός. Στην κβαντική μηχανική, που καταπιάνεται με τις κινήσεις των ατόμων και των υποατομικών σωματιδίων. Και τέλος, στην κβαντική θεωρία πεδίου, η οποία όπως φαντάζεσαι ενώνει την κβαντική και την σχετικιστική μηχανική. Μην ξεγελιέσαι όμως, η κβαντομηχανική δεν είναι απλά η φυσική των μικροσκοπικών αντικειμένων, αλλά δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας από ότι η κλασική φυσική. Και με αφορμή αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι κόσμος είναι αυτός, τι μυστικά κρύβει και τελικά η γάτα του Σρέντιγκερ είναι ζωντανή ή νεκρή? Λοιπόν, ωραία. Είναι σαφές ότι το ερώτημα αυτό του Παναγιώτη, Στέφανε, δεν απαντάτε σε ένα βίντεο, έτσι, θέλει διαλέξεις. Τη γενική εντύπωση που θα ήθελες να δώσεις στον κόσμο. Ωραία, δεν απαντάτε σίγουρα. Στον κόσμο που θέλει και διευκρινίσεις περαιτέρω από τα βίντεο που ήδη έχει δει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, η κβαντομηχανική είναι ένα κομμάτι της φυσικής. Έτσι, είναι η φυσική που ασχολείται με τον μικρό κόσμο, δηλαδή με τα υποατομικά σωματίδια κυρίως. Τώρα, γιατί θέλουμε ένα ξεχωριστό κλάδο της φυσικής που μελετά τα συγκεκριμένα σωματίδια? Γιατί φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, αυτό που ισχύει δηλαδή είναι ότι υπακούν σε διαφορετικούς κανόνες. Δηλαδή δεν υπακούν στη φυσική που διδασκόμαστε στο σχολείο, η οποία είναι γνωστή και ως κλασική ή νευτόνια φυσική. Έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά, η οποία μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργη, γιατί δεν την έχουμε συναντήσει πουθενά στη ζωή μας. Δηλαδή δεν έχουμε καθημερινή εμπειρία με υποατομικά σωματίδια, οπότε το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το πώς συμπεριφέρονται μας φαίνεται κάτι έτσι πολύ περίεργο, πολύ παράλογο. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήθελε να επισημάνει και ο Σρέντιγκερ με το διάσημο νοητικό του πείραμα, τη γάτα του Σρέντιγκερ. Ήθελε λίγο να δείξει πόσο παράδοξα είναι τα αποτελέσματα που βγάζει η κβαντική φυσική, ότι ένα σωματίδιο μπορεί, ας πούμε, να βρίσκεται σε πολλές θέσεις ταυτόχρονα. Mm-hmm. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Δηλαδή, λέμε, ξέρω εγώ, ότι ας πούμε, το τάδε ποτήρι βρίσκεται σε αυτή ή σε αυτή τη θέση. Πώς γίνεται να βρίσκεται και στις δύο ταυτόχρονα? Ένα σωματίδιο όμως έχει αυτή την ιδιότητα. Για την ακρίβεια, το σωστότερο νομίζω θα ήταν να πούμε ότι δεν έχει θέση μέχρι να τη μετρήσουμε. Μέχρι να την εντοπίσουμε εμείς, δηλαδή. Μέχρι ας πούμε, να δοκιμάσουμε να τη μετρήσουμε. Οπότε αποκτά στιγμιαία κάποια θέση, είναι εκεί, αλλά κατά τα άλλα βρίσκεται κάπως στο χώρο. Mm-hmm. Ναι, κάπως παντού. Οπότε αυτό ήθελε να τονίσει ο Σρέντιγκερ, ότι η γάτα είναι και νεκρή και ζωντανή, ότι βρίσκεται δηλαδή σε μια υπέρθεση καταστάσεων. Μέχρι να δούμε, μέχρι να ανοίξουμε το κουτί. Μέχρι να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε σε ποια κατάσταση πραγματικά βρίσκεται. Εντάξει, προφανώς είναι ένα υπερβολικό παράδειγμα και πιο πολύ το έκανε σαν κριτική στην κβαντική φυσική, γιατί δεν του άρεσαν ούτε του Σρέντιγκερ, ούτε ας πούμε σε άλλους μεγάλους επιστήμονες οι επιπτώσεις ας πούμε, που έχει η κβαντική φυσική. Ναι, ναι. Οπότε ήταν περισσότερο σαν έτσι κριτική, σαν ένα σαρκαστικό παράδειγμα. Δηλαδή όσον αφορά αυτό με την υπέθεση και που βρίσκεται σε πολλά σημεία ταυτόχρονα και το πείραμα που προσθέσεις πάρα πολύ ωραία με τις κυματοειδές, με το κύμα που περνάει από τις σχισμές κτλ. Αυτό δηλαδή οδηγεί τους επιστήμονες να συμπεράνουν ότι το ηλεκτρόνιο, το κβάντο, όχι το ηλεκτρόνιο και γενικότερα η ενέργεια, εξαρτάται, ξέρει ότι κάποιος τη βλέπει για να δράσει ανάλογα. Μπορεί να θελήσει ερώτηση έτσι, αλλά είναι αυτό που περνάει στο μυαλό του κόσμου. Ναι. Παρόλο που υπάρχει αυτό σαν φιλοσοφική αντίληψη, δεν υιοθετείται από την πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας. Δεν γνωρίζει κάπως το ηλεκτρόνιο ότι παρακολουθείται. Απλά όταν εμείς προσπαθήσουμε να το μετρήσουμε, γίνεται αυτό που λένε στη φυσική η κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης. Δηλαδή η κυματοσυνάρτηση είναι αυτό που περιγράφει την κίνηση του ηλεκτρονίου. Τώρα μιλάμε για το πείραμα των δύο σχισμών επειδή το φέρατε ως παράδειγμα. Οπότε το ηλεκτρόνιο που θα περάσει και από τις δύο σχισμές ταυτόχρονα, η κυματοσυνάρτηση περιγράφει αυτή την κίνηση. Οπότε όταν εμείς πάμε να το μετρήσουμε, καταραίει. Έτσι λέγεται, καταραίει αυτή η κυματοσυνάρτηση και το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται ως σωματίδιο και αποκτά θέση. Ενώ όταν δεν το παρατηρούμε δεν συμπεριφέρεται ως σωματίδιο, συμπεριφέρεται ως κύμα. Μάλιστα. Έτσι είναι ο μικρόκοσμος.
Μπορεί, όσο περίεργο και να μας φαίνεται, αυτό είναι που ισχύει. Τώρα υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχει, ας πούμε, η κυρίαρχη ερμηνεία. Της Κοπεχάγης. Που λέμε, η ερμηνεία της Κοπεχάγης, πολύ σωστά. Η οποία σου λέει ότι ζούμε σε έναν πιθανοκρατούμενο κόσμο και το που θα εντοπίσεις το ηλεκτρόνιο είναι καθαρά θέμα τύχης, ας πούμε, έτσι, πολύ απλοϊκά. Ότι έχει, ξέρω εγώ, μπορεί να βρίσκεται σε 10 θέσεις ταυτόχρονα. Όταν το μετρήσεις, άμα αυτές οι θέσεις είναι ισοπίθανες, θα το βρεις σε μία από αυτές τις 10. Υπάρχουν άλλες ερμηνείες, οι οποίες σου λένε, για παράδειγμα, ότι κάθε φορά που κάνεις μία τέτοιου είδους μέτρηση, όχι εσύ, αλλά γενικά όποτε γίνεται στη φύση, το σύμπαν κάπως χωρίζεται και δημιουργούνται 10 σύμπαντα για κάθε μία από τις πιθανές θέσεις, ας πούμε, του υποατομικού σωματιδίου. Αυτή είναι η θεωρία των παράλληλων συμπάντων, έτσι, με πολύ λίγα λόγια. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, πριν μας πεις την τρίτη που είναι η αγαπημένη σου θεωρία, να πούμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, σε κάποιο άλλο σύμπαν τώρα θα μπορούσε ο Στέφανος να είναι δημοσιογράφος και να παίρνει συνέντευξη από τους δημοφιλείς YouTubers, τον Παναγιώτη και τον Σωτήρη. Έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και άμα υπάρχουν άπειρα σύμπαντα, έτσι, υπάρχουν και άπειροι εαυτοί μας, οι οποίοι θα κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Διαφορετική συνδυασμή, βέβαια. Και ποιος αφορά και την τρίτη εκδοχή. Λοιπόν, η τρίτη εκδοχή είναι μια δετερμινιστική ερμηνεία. Δηλαδή ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τους κανόνες της φυσικής που έχουμε συνηθίσει, ότι κάθε αποτέλεσμα έχει και ένα συγκεκριμένο αίτιο. Αλλά βέβαια έχει κάποια πολύ βασικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, δηλαδή μέσω αυτής της ερμηνείας, ότι ας πούμε προϋποθέτει ότι υπάρχουν ταχύτητες, ότι υπάρχουν πληροφορίες που μπορούν να ταξιδέψουν πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Υπάρχουν, κάτι που, ας πούμε, η θεωρία της σχετικότητας, της ειδικής σχετικότητας, το αποκλείει. Και δεν έχουμε ανακαλύψει κάτι τέτοιο και προσωπικά, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε κάτι τέτοιο. Γιατί την προτιμάς αυτή τη θεωρία? Την προτιμάω για τον απλό λόγο ότι μου βγάζει περισσότερο νόημα. Αυτό. Ότι είναι πιο... Ναι, όμως δεν ισχύει, το ζητάμε και πριν με το Σωτήρι για το ηλεκτρόνιο, για την εμπλοκή. Ότι, ναι. Στέφανε, όμως, επειδή μιλάμε για τα ηλεκτρόνια και έκατσε τώρα η συζήτηση και κολλάει εδώ, το ζητάμε και πριν με το Σωτήρι, δεν υπάρχει κάτι πιο γρήγορο από το φως? Ή μήπως υπάρχει αυτή η λεγόμενη κβαντική διεμπλοκή, όπου βλέπουμε δύο ηλεκτρόνια τα οποία είναι πολύ πολύ κοντά, όταν απομακρύνονται σε τεράστιες αποστάσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε ταχύτητες ίσως και πιο γρήγορες από το φως? Ή δεν ισχύει αυτό? Και πότε θα κάνεις και βίντεο γι' αυτό, Στέφανε? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα, να το γνωρίζω το φαινόμενο, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα για να σας δώσω μια υπερστατωμένη απάντηση. Οπότε επιφυλάσσουμε για όταν πιάσω το θέμα σε βίντεο να λύσω εκεί όλες τις απορίες. Ωραία. Και εμείς θα επανέλθουμε. Για να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση για το θέμα της κβαντομηχανικής. Θα το θέσω έτσι όπως το σκέφτομαι, με βάση τις γνώσεις δικές σου. Αν ένα δέντρο πέσει νύχτα στο δάσος και δεν υπάρχει κανείς για να το ακούσει, κάνει ήχο? Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, η οποία δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Δηλαδή, τόσο σε φιλοσοφικό όσο και στο πεδίο της φυσικής. Άμα δηλαδή δεν παρατηρήσεις ένα σωματίδιο, μπορείς να μιλάς για πράγματα που υποτίθεται ότι έχει και μπορείς να το καλείς και σωματίδιο? Δηλαδή, αν δεν έχει θέση, αν δεν έχει ταχύτητα μέχρι να το παρατηρήσεις, υπάρχουν αυτές οι έννοιες εκτός της παρατήρησης? Αυτό είναι ένα απάντητο ερώτημα. Απάντητο ερώτημα, έτσι. Το αφήνουμε έτσι. Οπότε, επίσης, Στέφαν, θα σου πω μια δύσκολη ερώτηση, περίεργη, που με απασχολεί πολύ καιρό και εμένα και το Σωτήρη. Τελικά, ο ουρανός γιατί είναι μπλε και δεν είναι κόκκινος? Ωραία. Πολύ έτσι ωραία ερώτηση είναι αυτή. Έχει γίνει και το σχετικό βίντεο. Γιατί και το βιντεάκι μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό, διότι πράγματι, αν βγεις έξω, όσο αστείο για να ακούγεται, και ρωτήσεις 100 άτομα και τους πεις, αδερφέ, γιατί ο ουρανός είναι μπλε? Είμαι σίγουρος και βάζω και τον εαυτό μας μέσα, προτείνουμε το βίντεο σου, κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Ούτε για διαθλάσσεις, ούτε για χρώματα, ούτε για τίποτα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι ευρέως γνωστό, γι' αυτό και σε ρωτάμε. Έτσι, με λίγα λόγια, αυτό που γίνεται είναι ότι το φως του ήλιου διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Κάποια μήκη κύματος,
διαχέονται λίγο περισσότερα. Δηλαδή, επειδή η ατμόσφαιρα αποτελείται από μόρια, έτσι, μόρια οξυγόνου, μόρια αζότου κτλ. Αυτά τα μόρια διαχέουν λίγο περισσότερο τα μήκ κύματος που τίνουν προς το μπλε. Μπλε, λίγο ιώδες κτλ. Οπότε, μια ακτίνα, ας πούμε, που έρχεται από τον ήλιο και θα έφτανε στα μάτια σου, πριν φτάσει στα μάτια σου, κάπως διαχέεται λίγο περισσότερο στην ατμόσφαιρα, σε μεγαλύτερο βαθμό ως προς το μπλε, οπότε φαίνεται σαν το μπλε να προέρχεται από παντού στον αέρα. Γι' αυτό ο ουρανός έχει αυτό το χρώμα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα διάθρασης, μήκος φωτός και χρώματος. Δηλαδή. Ναι, ναι, είναι καθαρά φυσικό φαινόμενο. Φυσικό φαινόμενο. Και η θάλασσα. Και η θάλασσα, λοιπόν, τώρα υπάρχει για τη θάλασσα η κατά κάποιο τρόπο εσφαλμένη αντίληψη ότι είναι μπλε επειδή αντανακλά το χρώμα του ουρανού που είναι μπλε. Mm-hmm. Το οποίο ισχύει ως ένα βαθμό, αλλά ο κύριος λόγος που η θάλασσα είναι μπλε είναι επειδή το νερό είναι μπλε. Το νερό σε μεγάλες ποσότητες έχει μπλε απόχρωση. Μπορεί να μην το βλέπουμε σε ένα ποτήρι νερό, αλλά ας πούμε άμα γεμίσουμε μία πισίνα αποκτά ένα μπλε χρώμα. Άρα το χρώμα της θαλάσσης οφείλεται ακριβώς στο ίδιο το χρώμα του νερού και όχι σε κάποια. Ακριβώς. Και όχι σε κάποια αντανάκλαση. Και στην πισίνα δεν είναι οφείλεται πλακάκια, δηλαδή. Οφείλεται και σε αντανάκλαση του ουρανού. Mm-hmm. Αλλά από μόνη της είναι και μπλε η θάλασσα, είναι και μπλε το νερό. Μάλιστα, μάλιστα. Θάλασσα, ουρανός, χώμα. Μας παραπέμπουν σε πλανήτες, σε πετρώματα. Και ρωτάμε, τελικά οι πλανήτες, όπως και ο δικός μας ή τα ουράνια σώματα, είναι στρογγυλά επίπεδα. Και αν είναι στρογγυλά, για ποιο λόγο είναι στρογγυλά? Ενώ ποια είναι τα δύο βασικότερα επιχειρήματα που μπορούν να αποδείξουν αυτομάτως ότι τα ουράνια σώματα τα οποία κοιτάμε είναι στρογγυλά και όχι επίπεδα? Υπάρχει κόσμο, Στέφανε, και όχι με το ποσοστό, που αν ήταν εδώ στην κουβέντα μας θα ήγηρε πολλές αντιρρήσεις για το σχήμα των πλανητών. Καταλαβαίνεις που αναφέρομαι. Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάω. Αναφέρομαι για τους υποσυνητές της κούφιας γης, της επίπεδης γης. Το λέω δεν απαντάμε τώρα σε αυτούς, αλλά είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας την επιστημονική ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Και με αφορμή αυτό που είπαμε πριν απαντήσεις, νομίζω ότι κάνει και πολύ καλή δουλειά σε απαντήσεις απέναντι σε άλλες ιστορίες. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Το λέτε αυτό. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο πλανήτης προφανώς δεν είναι επίπεδος, είναι κατά κάποιο τρόπο σφαιρικός. Εντάξει, με μεγαλύτερη ακρίβεια ονομάζεται γεωειδές, αλλά ας πούμε τώρα ότι είναι σφαιρικός. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η βαρύτητα. Μάλιστα. Το νερό, επειδή είναι ρευστό, προσπαθεί, τίνει πάντα προς το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή, άμα γεμίσουμε, ας πούμε, μία δεξαμενή με ένα τείχωμα στη μέση και γεμίσουμε το μισό, ας πούμε, με τα 3/4 της δεξαμενής και το άλλο μισό με το 1/2 και αφαιρέσουμε το τείχωμα, έτσι, το νερό σε κάποια φάση θα γίνει επίπεδο. Έτσι, θα πάει, δηλαδή, στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται και οι πλανήτες. Όλα τα σημεία πάνω στο πλανήτη, τα περισσότερα τέλος πάντων, πάνε στη χαμηλότερη, έτσι, κατάσταση δυνατής ενέργειας, ας το πούμε. Μάλιστα. Οπότε, ποιο είναι το σχήμα το οποίο επιτρέπει αυτό τον τόνο τέτοιον, αυτή τη χαμηλότερη κατάσταση, είναι η σφαίρα. Έτσι, γιατί όλα τα σημεία στην επιφάνεια της σφαίρας απέχουν την ίδια απόσταση από το κέντρο της. Οπότε γι' αυτό το λόγο οι πλανήτες γίνονται σφαιρικοί, αλλά πρέπει να είναι αρκετή η βαρύτητα, πρέπει να είναι δηλαδή αρκετή η μάζα του πλανήτη για να δημιουργηθεί και να γίνει σφαιρικός. Ας πούμε κάποιοι αστεροειδείς, οι οποίοι έχουν μικρή βαρύτητα, δεν επαρκεί η βαρύτητα τους για να καταρρεύσουν σε σφαίρα. Και έχουν διάφορα κανόνιστα σχήματα. Κανόνιστα σχήματα, βέβαια. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για τον πλανήτη, επίσης ένα βίντεο που αφορά στον πλανήτη και μας έκανε ιδιαίτερως μεγάλη εντύπωση και νομίζω αυτό μεταφράστηκε και στα views που έκανε στο κανάλι στο βίντεο αυτό. Είναι στο βίντεο που ασχολείσαι, επειδή μιλάγαμε για τη γη, για τους πλανήτες, με το πείραμα το οποίο έκανε ο Ερατοσθένης. Mm-hmm. Και γιατί το επισημαίνουμε εδώ, διότι επειδή ο Ερατοσθένης ήταν από τα σπουδαιότερα και λαμπρότερα μυαλά του αρχαίου κόσμου, λίγα αφιερώματα έχουν γίνει για αυτόν. Έτσι λοιπόν, η ερώτηση πιο πολύ γίνεται με αφορμή να μας πεις δύο λόγια για τον Ερατοσθένη και για αυτούς που μας ακούν και μας βλέπουν,
να μπουν λίγο στο νόημα του πώς σκεφτόταν αυτό το λαμπρό μυαλό τότε για να καταφέρει να μετρήσει την περιφέρεια της γης με ελάχιστα μέσα, έτσι, τίποτα. Με ένα ραβδί. Γι' αυτό και σου κάνουμε την ερώτηση αυτή. Ναι, αν το καλοσκεφτείτε, ήταν τρομερή αυτή η ιδέα του Ερατοσθένη. Δηλαδή το ότι σκέφτηκε ότι μπορεί αυτό να μετρήσει την περιφέρεια ολόκληρου του πλανήτη, απλά χρησιμοποιώντας πράγματα, ας πούμε, που είχε διαθέσιμα, τα οποία δεν ήταν και πάρα πολλά. Ήτανε, έτσι, δεν είχαμε εξελίξει την τεχνολογία, ούτε δορυφόρους είχαμε, ούτε τίποτα τότε. Είχε απλά ένα ραβδί και το βέβαια κοφτερό του μυαλό. Ήταν τρομερή ιδέα. Έτσι, με πολύ απλά λόγια, αυτό που παρατήρησε ο Ερατοσθένης, έτσι τουλάχιστον λέει ο θρύλος, να το πω, γιατί δυστυχώς το έργο του Ερατοσθένη δεν διασώζεται. Ναι. Το μαθαίνουμε μέσω τρίτων. Μέσω τρίτων. Οπότε, έτσι όπως λέει η ιστορία, είναι ότι παρατήρησε ότι στον πάτο του πηγαδιού κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο μέρος που έμενε, ότι οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν σχεδόν κάθετα. Δεν δημιουργείται δηλαδή σχεδόν καμία σκιά. Ενώ την ίδια μέρα και ώρα σε άλλο μέρος της γης δημιουργούνται σκιές. Οπότε έβαλε το μυαλό του και φαντάστηκε ότι αυτό συμβαίνει λόγω της καμπυλότητας της γης. Αν δηλαδή οι ακτίνες βρίσκουν, κάποιες περιοχές τις βρίσκουν κάθετα, άλλες τις βρίσκουν υποκλίση. Οπότε δημιουργούνται σκιές. Οπότε χρησιμοποίησε αυτό το γεγονός μέσω πολύ απλών μαθηματικών. Δηλαδή μαθηματικά που διδασκόμαστε τώρα πια, ας πούμε, στο δημοτικό. Έτσι. Και υπολόγισε την περιφέρεια της γης. Εντάξει, δεν ήταν ακριβέστατη η μέτρηση του. Ούτε πολύ μακριά όμως. Αλλά δεν ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή ήταν στη σωστή τάξη μεγέθους. Αυτό είναι συγκλονιστικό, Στεφάν, έτσι δεν είναι, για κάποιον άνθρωπο τότε να καταφέρει να προσεγγίσει τόσο πολύ με τόσο ελάχιστα μέσα ένα τέτοιο νούμερο. Είναι... Ναι, ναι. Είναι τρομερό. Και αν σκεφτούμε δηλαδή λίγο και πώς έκανε τις μετρήσεις του, δηλαδή για να μετρήσει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων, από τις οποίες μέτρησε τις σκιές των αντικειμένων, κάποιοι, ας πούμε, θρύλοι λένε ότι χρησιμοποίησε τους λεγόμενους βηματιστές, που μετρούσαν τα βήματά τους από τη μία πόλη στην άλλη. Άλλες ιστορίες λένε ότι χρησιμοποίησε τον χρόνο που χρειαζόταν τα καραβάνια για να μεταβούν από τη μία πόλη στην άλλη και διαίρεσε έτσι σε γενικές γραμμές το πόση απόσταση καλύπτει ένα καραβάνι μέσα σε μία μέρα για να βρει χοντρικά το χρόνο. Δηλαδή ήταν πολύ χοντρική η υπολογισμή του και όμως η μέτρησή του είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ θέλω να σημειώσω σε αυτό που λέει Στέφανο ότι επίσης συγκλονιστικό είναι και το γεγονός ότι τα είπε όλα αυτά ο Ερατοσθένης και φτάσαμε στο 15ο αιώνα για να μάθει η ανθρωπότητα ότι και όμως κινείται η γη, έτσι, από το Γαλιλαίο και θα περάσει έτσι λοιπόν η γνώση αυτή, τουλάχιστον έτσι όπως είναι, ευρέως αποδεκτό, ότι ανακαλύψαμε ότι κινείται στο Αγγλί. Και αυτό νομίζω να δεικνύει και ένα θέμα, το θέμα των fake news, το θέμα το που στρέφει την ερευνά της η κοινωνία, τι αποδέχεται και τι όχι. Και το λέω αυτό για να έρθουμε στο βίντεο, στο τελευταίο σου βίντεο, το οποίο είναι, έχεις βάλει νομίζω τον ειρωνικό τίτλο «Πώς να έχεις πάντα δίκιο». Θα ήθελα να πεις εσύ πράγματα για το βίντεο αυτό. Τι μας λες και τι θες να αποδείξεις με το βίντεο αυτό. Ωραία. Να μιλήσω για αυτό το βίντεο. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα. Όσο θες. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές είναι ένα βίντεο το οποίο έγινε λίγο λόγω της κατάστασης που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες και λόγω όλων αυτών έτσι, που βλέπουμε και στα κοινωνικά δίκτυα και σε συζητήσεις με γνωστούς μας και στη τηλεόραση, με όλη αυτή την παραπληροφόρηση λίγο που υπάρχει. Οπότε είναι μια έτσι, σαρκαστική και ειρωνική ματιά σε όλα αυτά. Το οποίο βέβαια δεν αφορά μόνο την επικαιρότητα, είναι δυστυχώς οι λογικές πλάνες και οι προκαταλήψεις που έχουμε σαν άνθρωποι και όλοι τις έχουμε. Αυτό το τονίζω και το ξανατονίζω, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στο δημόσιο λόγο διαχρονικά. Οπότε σε μεγάλο βαθμό είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του Άρθουρ Σόπενχάουερ, το «Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο». Απλά το πήγα σε ένα λίγο έτσι περισσότερο ανεβασμένο επίπεδο εγώ και έβαλα τους ρόλους μέσα ότι γίνεται, ότι ο διάλογος είναι πόλεμος και ότι εγώ ας πούμε είμαι ο αξιωματικός και δίνω οδηγίες στον στρατιώτη μου για το πώς πρέπει να νικήσει αυτόν τον πόλεμο. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές αφορά τις λογικές πλάνες
και τις προκαταλήψεις που έχουμε σαν άνθρωποι. Ποιες είναι οι χειρότερες, νομίζεις, στην περίοδο που ζούμε, λογικές πλάνες τις οποίες έχουμε υποπέσει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου? Και αναφέρομαι ειδικότερα στον κορονοϊό, έτσι. Γιατί νομίζω ότι και εσύ με το βίντεο αυτό εκεί στόχευες στην ουσία, έτσι δεν είναι? Όχι αποκλειστικά για τον κορονοϊό, δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο ήθελα να πιάσω από παλιότερα, απλά έγινε εντονότερη αυτή μου η επιδημία τους τελευταίους μήνες. Κοιτάξτε, οι χειρότερες δεν ξέρω δηλαδή πώς να κρίνω ποια είναι η χειρότερη και ποια όχι, αλλά μπορώ ας πούμε να πω ότι οι συχνότερες είναι ας πούμε αυτό που λένε whataboutism στα αγγλικά, νομίζω δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση, αλλά σε γενικές γραμμές έτσι περιφραστικά μεταφράζεται, ναι, αλλά για το τάδε δεν λέτε. Δηλαδή πεθαίνει ας πούμε ο κόσμος από τον κορονοϊό, ναι, αλλά πεθαίνουν και από άλλα πράγματα. Και από τροχαία, ναι. Και, δεν λέτε ναι, και από τροχαία και από τη γρίπη και από καρκίνο και από διάφορα άλλα. Αυτό με κάποιο τρόπο δεν βέβαια μειώνει την επικινδυνότητα του κορονοϊού, το ότι ο κόσμος συνεχίζει να πεθαίνει και από άλλα πράγματα. Μια επίσης έτσι, πολύ πολύ συχνή λογική πλάνη είναι η προσφυγή στην αυθεντία. Ότι θέλω ας πούμε να επιχειρηματολογήσω για κάτι και λέω «Α, ο Τάδε είπε το αυτό», το οποίο πολλές φορές δεν είναι αυτό που είπε, μπορεί να είναι παραφρασμένο ή μπορεί να παρουσιάζεται ακριβώς έτσι όπως μας βολεύει. Και επίσης, ενώ υπάρχουν αυθεντίες στην επιστήμη και στον επιστημονικό χώρο γενικότερα, το ότι μεμονωμένα ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μία άποψη για, ας πούμε, για την πανδημία και επειδή είναι γιατρός, δεν σημαίνει ότι αυτή η άποψη είναι απαραίτητα σωστή. Έτσι, έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα, σίγουρα, λόγω της ιδιότητάς του, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι σωστή και ότι πρέπει, επειδή είναι αυθεντία, ότι αποδεικνύει οτιδήποτε άλλο πέρα από το ότι είναι μια προσωπική άποψη. Γι' αυτό μιλάμε πάντα και λέμε τι λέει η επιστημονική κοινότητα, τι λένε δηλαδή συνολικά οι επιστήμονες και όχι μεμονωμένα πρόσωπα. Η επίσημη επιστημονική θέση. Άρα το μήνυμά σου, αν το καταλαβαίνουμε καλά, αυτό που εσύ θες να περάσεις είναι να υπάρχει προβληματισμός, να προβληματιζόμαστε, να μην πιστεύουμε ότι έχουμε δεξιά-αριστερά και στην τελική ο μόνος που είναι αρμόδιος και ειδικός για να μας δώσει τέτοιες απαντήσεις είναι η ίδια η επιστημονική κοινότητα. Και όχι μεμονωμένα ένας γιατρός ή οτιδήποτε. Να κοιτάμε δηλαδή τη γενική επιστημονική θέση. Αυτό μας λέει στην ουσία. Ναι, ναι, φυσικά σε αυτά τα θέματα εννοείται πρέπει να κοιτάμε το τι, τη γενική επιστημονική θέση, έτσι όπως το θέτεις και εσύ. Μάλιστα. Μάλιστα, να σε έφανε και δύο άλλα σημεία στο βίντεο αυτό που έδειξες. Το ένα ήταν στο παράδειγμά σου με τη δικαιοσύνη, όπου ο προβληματισμός των αξίδιων ανθρώπων είναι γιατί δεν απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη που ισχύει στη χώρα μας ιδιαίτερα. Υπάρχει αυτό. Και από τη μία λοιπόν είναι η μία η άποψη η οποία θίγει αυτόν τον προβληματισμό και το απαντάει ο άλλος, που το κάνει πολύ παραστατικά και ειρωνικά. Ωραία, τότε να μην έχουμε δικαιοσύνη, να έχουμε λαϊκά δικαστήρια. Αυτό που θες να πεις σε αυτό είναι, μα δεν είναι αυτό το θέμα. Πώς με πας στα άκρα, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι το λεγόμενο ψευδές δίλημα. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι λύσεις, ότι θα έχουμε ή μία δικαιοσύνη η οποία καθυστερεί πάρα πολύ να διευθετεί τις υποθέσεις της, ή δεν θα έχουμε καθόλου δικαιοσύνη και θα επιστρέψουμε στα λαϊκά δικαστήρια. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στο ενδιάμεσο, για τις οποίες αξίζει, θεωρώ τουλάχιστον προσωπικά, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ συχνή λογική πλάνη, το ψευδές δίλημα. Δηλαδή, δημιουργεί ο κόσμος διλήμματα εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ναι, ναι. Στέφανε, τώρα μου ήρθε μια ιδέα με αφορμή αυτό το οποίο είπες. Είσαι από τους, όπως είπαμε αρχικά, είσαι από τους ανθρώπους του YouTube οι οποίοι έχουν απασχολήσει πολύ σημαντικά. Έχεις ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια ειδικά σε θέματα επιστήμης, μαζί και με άλλους ανθρώπους, έτσι, αλλά το δικό σου πρωταγωνιστή. Οπότε μου έρχεται η εξής ερώτηση. Το YouTube το ίδιο, το οποίο σε ανέδειξε και υπό κάποια άλλη έννοια, δεν είναι το ίδιο εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση fake news, ειδικά όσον αφορά στην επιστήμη? Το λέω αυτό διότι ο καθένας έχει ένα βήμα να φτιάξει ένα κανάλι και να πει οτιδήποτε θέλει. Άρα λοιπόν και αυτό το ίδιο το μέσο της δημοκρατίας καμιά φορά δεν μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα σε τόσο σοβαρά θέματα. Ναι, ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και νομίζω ότι είναι αρκετά πραγματικός. Γι' αυτό νομίζω ότι το YouTube τελευταία προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να περιορίσει αυτά τα φαινόμενα. Τώρα μπαίνουμε όμως λίγο σε περίεργα μονοπάτια και χωράφια στο θα αποφασίζει το YouTube τελικά ποια βίντεο είναι έγκυρα και ποια όχι. Σωστό, ποια βίντεο προωθούν τις νομοσιολογίες ή δεν τις προωθούν. Είναι ένας προβληματισμός.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όπως υπάρχει και στο διαδίκτυο γενικότερα. Έτσι. Όταν δίνεται βήμα ουσιαστικά σε οποιονδήποτε να αναρτήσει διάφορα πράγματα στο ίντερνετ, ή την άποψή του, ή γεγονότα, ή αυτά που θεωρεί ότι είναι γεγονότα, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που εκεί που θεωρούσαμε ότι είναι η εποχή της πληροφόρησης, έχει γίνει κάπως, έχουμε μεταβεί στην εποχή της υπερπληροφόρησης και πολλές φορές και παραπληροφόρησης. Αυτό για να ρωτήσω. Μήπως τελικά λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε, ερώτηση πρώτη και ερώτηση δεύτερη. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει για επιστήμη ή για άλλα θέματα, έτσι λίγο σοβαρά και περίεργα, τι τον συμβουλεύεις να κάνει πρωτού παρακολουθείς κάποιον άνθρωπο? Δηλαδή, τι να προσπαθήσει να εντοπίσει σε αυτό που του μιλάει, προκειμένου να πιστεί ή, εν πάση περιπτώσει, να φτάσει κοντά στην άποψη ότι αυτός που μιλάει πράγματι είναι σοβαρός, δεν είναι κομπογιαννίτης, δεν εξυπηρετεί περίεργα συμφέροντα και δεν είναι ψεκασμένος. Και το αυτό που λέει, κάποια, αν όχι βεβαιότητα, κάποια σημαντική αξιοπιστία. Υπάρχουν tips. Εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο tip που θα μπορούσα να δώσω είναι αυτό που είχε πει ο Carl Sagan, ότι, πώς μεταφράζεται ακριβώς, οι βαρύγδουποι ισχυρισμοί απαιτούν και βαρύγδουπες αποδείξεις. Δηλαδή, όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να κάνει μία σύνδεση, ας πούμε, μεταξύ κορονοϊού και 5G, αυτό είναι μια αρκετά βαρύγδουπη, έτσι, σαν δήλωση. Οπότε πρέπει να έχει και τις αντίστοιχες πολύ ισχυρές αποδείξεις πάνω στο οποίο βασίζεται. Το ότι, για παράδειγμα, η ιδέα, η θεώρηση ότι ξεκίνησε ο κορονοϊός στη Wuhan και ότι εκεί έγιναν οι πρώτες δοκιμές 5G και καταρρύπτεται και πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι και τόσο ισχυρή τελικά για να βασίσει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι ένας σοβαρός επιστήμονας, ένας σοβαρός άνθρωπος, ας πούμε, δεν αποφεύγει να κάνει αυτές τις βαρύγδουπες, εντυπωσιακές κατά κάποιο τρόπο δηλώσεις. Οπότε νομίζω ότι από εκεί ξεκινάμε και μετά είναι και μια διαδικασία η οποία απαιτεί εξάσκηση, έτσι, το να μάθουμε να αξιολογούμε την πληροφορία που λαμβάνουμε. Και είναι και πάρα πολύ σημαντική αυτή την εποχή, ειδικά. Και ένα ψευδές δίλημα, για να επανέλθω στο πλέον προηγουμένως πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να πει αυτός ο επιστήμονας είπε κάτι λάθος, άρα οι επιστήμονες κάνουν λάθη, άρα δεν ακούμε την επιστήμη. Το λέγεται ναι. Ακόμα αρκετά συχνά έτσι. Ή σε αυτό που λέγατε προηγουμένως με τον Παναγιώτη για το YouTube και τα είπα παραπληροφόρηση. Υπάρχουν βίντεο παραπληροφόρηση στο YouTube. Να ρίξουμε το YouTube. Να μην έχουμε YouTube. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια πλάνη. Δεν είναι οποία... λύση. Δεν είναι. μπορεί σε κάποιους να ξενήσεις, όπως το λέω. Τα ακούμε όλα αυτά γύρω μας. Το ξέρεις κι εσύ. Ναι, βέβαια. Πολύ καλά. Εννοείται. Εννοείται. Άρα λοιπόν πιστεύω. Έχασα όλη την ερώτηση γι' αυτό. Η άμυνα λοιπόν σε αυτό απέναντι είναι η αναζήτηση, έτσι. Είναι και από εμάς τους ίδιους δηλαδή ο προβληματισμός, η αναζήτηση και να προσπαθούμε να ακούμε υπεύθυνες πηγές. Πηγές δηλαδή επιστήμονες ή άλλους οι οποίοι έχουν κάποια πορεία, έχουν κάποια διαπιστευτήρια και μιλούν, όπως είπες και εσύ πριν πολύ σωστά, με στοιχεία, έτσι. Όχι στον αέρα. Με ισχυρές αποδείξεις. Ναι, βέβαια και γενικότερα. Νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι στο τι, γιατί πολλά κυκλοφορούν εκεί έξω. Αυτά που μας κάνουν έτσι να νευριάζουμε λίγο, μας προκαλούν πολύ έντονα συναισθήματα, ας τα βλέπουμε λίγο προσεκτικά, λίγο υπό ένα πρίσμα, όχι καχυποψίας, αλλά αυτό, δηλαδή, λίγο να ελέγχουμε. Να προσπαθούμε, ας πούμε, να συγκρατήσουμε κάπως τα συναισθήματα που πάνε να μας προκαλέσουν και να τα ξαναδούμε, δηλαδή, ίσως. Γιατί κυκλοφορούν πολλά πράγματα στο διαδίκτυο, τα οποία είναι λάθος. Ο κόσμος, βέβαια, τα βλέπει, νευριάζει, για παράδειγμα, που τα βλέπει, τα μοιράζεται και με τους υπόλοιπους, εκνευρίζονται, νευριάζουν και οι υπόλοιποι και στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτό το πράγμα ήταν, ας πούμε, ψευδές. Mm-hmm. Αλλά η ζημιά έχει ήδη γίνει. Έτσι. Έχει διαδοθεί ήδη, βέβαια. Πιστεύεις ότι και στη χώρα μας και αλλού υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός κόσμου ο οποίος έχει έτσι ανοιχθεί τις πόρτες στις ίδιες θεωρίες λόγω εκπαίδευσης? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Επειδή εσύ λέγατε, το βλέπεις και με τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι σε παρακολουθούν, σίγουρα θα στέλνουν μηνύματα. Θεωρείς ότι ο κόσμος, όχι μόνο σε θέματα επιστήμης γενικά, έχει εκπαιδευτεί σωστά από το σχολείο, έτσι ώστε
να λαμβάνει επιστημονικές γνώσεις, να τις ψάχνει, να κάνει έστω μια κάποιο τύπου έρευνα και να οδηγείται σε κάποια λογικά συμπεράσματα. Ή το σχολείο δεν μας βοήθησε τόσο πολύ στο να έχουμε τελικά όση κριτική σκέψη πρέπει. Εντελώς έτσι προσωπικά, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το σχολείο δεν μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι. Τουλάχιστον κάποιο συγκεκριμένο μάθημα δεν έχει βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί τώρα μπορεί κάποιος καθηγητής, ξέρετε, να περνάει αυτό το μήνυμα στα παιδιά, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ασχοληθεί περισσότερο. Οπότε εξαρτάται και σε ποιο σχολείο έχεις πάει από εκεί και πέρα. Σαν μάθημα δεν υπάρχει όμως κάτι, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να μας καλλιεργεί την κριτική σκέψη. Και θεωρώ ότι κάπου πρέπει να μπει και αυτό το κομμάτι, γιατί είναι απαραίτητο, πια. Αλλά δεν θα πω όμως ότι είναι αποτυχία συγκεκριμένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι παγκόσμια και είναι και ανθρώπινα. Δηλαδή όλοι έχουμε πιστέψει σε κάποια φάση κάποια ψευδή είδηση, όλοι έχουμε ίσως πιστέψει σε κάποια θεωρία συνωμοσίας. Πατάνε δηλαδή πάνω σε ανθρώπινα χαρακτηριστικά για να διαδοθούν αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν είναι αποκλειστικά σφάλμα του ελληνικού συστήματος, παρόλο που ίσως κάποιες συνωμοσίες εδώ πέρα ίσως να βρίσκουν περισσότερη βάση. Πάντως η επιτυχία του καναλιού σου, Στέφανε, είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια, να δει τη μέθοδο της επιστημονικής σκέψης και να. Και ίσως και το επόμενο βήμα θα ήταν να μάθει μόνος του να σκέφτεται και να κρίνει σωστά, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος εκεί έξω, ο οποίος θέλει να μάθει, ο οποίος φαίνεται ότι καταλαβαίνει ότι η μάθηση και η εκπαίδευση δεν τελειώνει όταν τελειώνουμε το σχολείο ή όταν τελειώνουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό είναι, έτσι, νομίζω, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα γενικότερα. Στέφανε, εσύ για ποιο λόγο ξεκίνησες το κανάλι αυτό? Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο σου έδωσε την αφορμή, τι σκέφτηκες και είπες, εγώ θα ξεκινήσω και θα κάνω ένα κανάλι στο YouTube για ένα πολύ αντιδημοφιλές θέμα, κακά τα ψέματα, όπως είναι η φυσική. Δηλαδή, γιατί ένας νέος άνθρωπος επιλέγει να κάνει ένα YouTube επιτυχημένο όπως αποδείχτηκε, αλλά για ένα τομέα ο οποίος είναι πολύ αντιδημοφιλής στη χώρα μας? Τι είναι αυτό που σε παρακίνησε? Ή μάλλον ήταν αντιδημοφιλής πρωτού ξεκινήσει το κανάλι, μετά έγινε πιο Ευχαριστώ γι' αυτό. Το νομίζω αυτό προκύπτει και από τους followers. Έτσι, δεν λέμε κάτι ούτε για να σου γλύψουμε τα αυτιά, τίποτα, για να σου χαλιτέψουμε τα αυτιά. Όταν έχεις 210.000 followers, 220.000, σημαίνει ότι κάτι πάει καλά. Ότι ο κόσμος, πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει κάτι. Πώς ήρθε λοιπόν η ιδέα αυτή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι λίγο πολύ η απάντηση που θα πάρετε σε αυτό από δημιουργούς στο YouTube ή άνθρωπους άλλους που έχουν τη δουλειά τους στο διαδίκτυο είναι η ίδια. Ότι η ιδέα αυτή υπήρχε. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ας πούμε, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Υπήρχαν, ας πούμε, κανάλια στο εξωτερικό τα οποία ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Εμείς τα βλέπαμε από την Ελλάδα, μας άρεσαν πάρα πολύ και αναρωτηθήκαμε γιατί να μην κάνουμε κάτι παρόμοιο και για τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα τα κίνητρα που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι ελαφρώς διαφορετικά. Για παράδειγμα τα δικά μου είναι επειδή μου αρέσει να μοιράζομαι πράγματα τα οποία βρίσκω ενδιαφέροντα. Μάλιστα. Δηλαδή μου αρέσει, ας πούμε, αυτό να το παρομοιάζω κάπως όταν βλέπεις έτσι μια πολύ ωραία ταινία ή διαβάζεις ένα πολύ καλό βιβλίο, θέλεις να το συζητήσεις με κάποιον φίλο σου ή κάποια φίλη σου. Να δες την άλλη ταινία, μου άρεσε πολύ, ας πούμε, να τη συζητήσουμε. Οπότε κάπως έτσι το βιώνω κι εγώ. Κάποιο θέμα το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον και θεωρώ ότι εξάπτει την περιέργεια, όχι θεωρώ, εξάπτει την περιέργεια τη δική μου, θεωρώ ότι θα μπορούσα, ας πούμε, να εξάψει την περιέργεια και άλλων ανθρώπων και να το βγάλω προς τα έξω. Την απήξη την περιμένες? Δεν ήξερα τι να περιμένω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήξερα. Δηλαδή, άμα μου έλεγες πριν περίπου 6 χρόνια που ξεκίνησε το κανάλι ότι αυτή τη στιγμή θα είχες περισσότερους από 210.000 συνδρομητές, πιθανόν να μην σε πίστευα. Έτσι. Αλλά δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί δεν είχα έρθει και σε επαφή. Δεν υπήρχε και κάτι αντίστοιχο τότε στο ελληνόφωνο YouTube για να έχω μια ιδέα το πόση απήχηση έχει αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ο κόσμος που ενδιαφέρεται εκεί έξω. Και όχι μόνο υπάρχει ο κόσμος που ενδιαφέρεται, δημιουργείται κάπως κατά κάποιο τρόπο και το ενδιαφέρον όσο υπάρχει το αντίστοιχο υλικό στο διαδίκτυο. Μάλιστα.
Και μια ερώτηση προσφορά. Ναι. Δύο ερωτήματα θέλουμε ακόμα. Αυτό που θα σου πει ο Παναγιώτης τώρα το σκέφτεται από την αρχή της κουβέντας. Βεβαίως, διότι με απασχολεί πολύ. Είναι ερώτηση προσφορά και προς τους τηλεθεατές και ακροατές που μας ακούν και μας βλέπουν. Τελικά, Στέφανε, και αυτό το είχαμε κρατήσει για το τέλος, πόσες πιθανότητες έχουμε να πιάσουμε τον Τζόκερ, να συνεχίσουμε να παίζουμε ή είναι τσάμπα ο κόπος? Κοίταξε να δεις. Η πιθανότητα να πιάσει τον Τζόκερ είναι απελπιστικά μικρή. Η αλήθεια είναι. Απελπιστικά μικρή, έτσι. Είναι περίπου μία στα 24 εκατομμύρια κάτι χιλιάδες. Δεν θυμάμαι. Όλοι έχουμε την πεποίθηση όμως. Α, κερδίσω τον Τζόκερ, θα κάνω αυτό. Αυτό το πάρω, κερδίσω τον Τζόκερ κτλ. Πολλοί κόσμοι το λέει. Βέβαια. Μα και εκεί βασίζονται όλα τα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχει κάποιο νικητή. Έτσι. Αυτό ο νικητή θα μπορούσε να είναι εσύ. Αλλά νομίζω η αριθμή όμως είναι σκληρή, η αριθμή. Έτσι. Δηλαδή, όταν πάει το βαθμό, είναι εναντίον σου. Έτσι. Και δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον βίντεο που το εξηγεί αναλυτικά. Έτσι, που θα δει ακριβώ πώ γίνεται. Και άλλη μια ερώτηση που είναι να σου δει, να σου κάνει από την αρχή. Ερώτημα, όχι ακριβώ, αλλά μάλλον ο επίλογο είναι δικό σου με τον Παναγιώτη. Θέλουμε τα βίντεο που κάνουμε με μέλη επιστήμονε όπω εσύ, θέλουμε να έχουν μια θετική χρειά και μια αισιοδοξία για το μέλλον. Θα μπορούσε να κάνει εσύ τον επιλογό μα αυτή τη φορά, απαντώντα στο ερώτημα. Τι σου αφήνει και ποιο είναι το συμπέρασμά σου για το δίλημα του φυλακισμένου. Όπου βέβαια έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και θα τον ίσως ωραίο να κλείσει εσύ αυτό το βίντεο με το συμπέρασμα αυτού του βίντεο. Το συμπέρασμα αυτού του βίντεο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που μπορείς να συμπεράνεις ίσως μελετώντας το δίλημα του φυλακισμένου είναι ότι η συνεργασία υπάρχει κατά κάποιο τρόπο εντυπωμένη στο DNA μας. Δηλαδή το ανθρώπινο είδος έχει εξελιχθεί με τις έννοιες της αλληλεγγύης και συνεργασίας. Με αυτές τις έννοιες δηλαδή επιβίωσε και κατάφερε να φτάσει εδώ που είναι. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι έτσι το bottom line του διλήμματος. Πολλές φορές δεν βλέπουμε αυτό, βλέπουμε αντίθετα αποτελέσματα, αλλά νομίζω άμα κοιτάξουμε τη γενικότερη εικόνα, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εδώ που είμαστε και έχουμε καταφέρει να πετύχουμε ό,τι έχουμε πετύχει. Έχουμε στείλει έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, έτσι, δηλαδή, επειδή το μελετάω λίγο τις τελευταίες μέρες αυτό, δεν νομίζω ότι το πολύ σκέφτεται ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Είναι μια φοβερή επίδειξη, δηλαδή, το τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν υπάρχει κατανόηση και αλληλεγγύη. Άρα λοιπόν, κλειδί είναι συνεργασία. Θα συνεχίσουμε αυτό. Ναι. Και ότι δηλαδή, και αφού βλέπουμε τα, όπως είπες, αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή να το πω έτσι, κάποιοι αρπακτικά να επιβιώνουν και να είναι σε καλύτερη μοίρα από τους υπόλοιπους, η απάντηση λες, και λέει και το. Και η θεωρία αυτή ότι είναι η συνεργασία η λύση, Στέφανε, έτσι. Η λύση είναι η συνεργασία, ναι, μακροπρόθεσμα. Και ατομικά και συλλογικά, έτσι. Η λύση είναι η συνεργασία, γιατί το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για το άτομό μας, πολλές φορές είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα, για την κοινωνία. Μάλιστα. Μακροπρόθεσμα πάντα. Και κάτι ακόμα, Στέφανε, είσαι φαν του Witcher, του παιχνιδιού? Παρόλο που δεν έχω παίξει τα παιχνίδια, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Επειδή είμαστε και δύο φαν, και είδαμε το χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα. Σε κάποιο βίντεο σου, το συστήνει. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανε, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν κοιτάξουμε λίγο πέρα από τη μύτη μας, θα δούμε πως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας είναι να μην μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας.